Σε Γερμανία της Καγκελαρίου και του Έλληνα Πρωθυπουργού. Ακούμε πρώτα την κυρία Μέρκελ. Κυρίες και κύριοι, χαίρομαι που σήμερα βρεθήκαμε πάλι μετά τη χθεσινή συνάντησή μας στο Συμβούλιο. Χαίρομαι που είχαμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε μαζί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό κύριο Αλέξη Τσίπρα. Χθες είχαμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε για πολλά θέματα με τους 28 συναδέλφους. Σήμερα μας δόθηκε η δυνατότητα να μιλήσουμε για τα διάφορα θέματα και τα διάφορα γεγονότα τα οποία μας συνδέουν και τα οποία απαιτούν την κοινή μας εργασία. Η Γερμανία και η Ελλάδα έχουν στενές σχέσεις και καλές σχέσεις και χαιρόμαστε που οι δύο Υπουργοί των Εξωτερικών έχουν εκπονήσει το σχέδιο δράσης και όλο το εύρος της συνεργασίας καλύπτει και τον πολιτισμό και ολόκληρη την κοινωνία. Υπάρχει πολλές επαφές στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης και θέλουμε να κάνουμε ακόμη περισσότερα στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης και να επεκτείνουμε τη συνεργασία μας στον τομέα αυτό, διότι η Γερμανία περνάει μια όχι εύκολη φάση και θέλουμε διμερώς να βοηθήσουμε. Θα ασχοληθούμε σήμερα με το θέμα των προβλημάτων των προσφυγικών. Η Ελλάδα έχει να λύσει πολλά προβλήματα σχετικώς. Η Ελλάδα έχει εξωτερικά σύνορα και θαλάσσια σύνορα και αφενός έκλεισε η διαδρομή προς την Τουρκία και ο δρόμος προς την Τουρκία. Από την άλλη, δεν υπήρχε και παλαιότερα η συνθήκη αυτή και η σύμβαση με την Τουρκία και περίπου ήρθαν 400.000 άνθρωποι στην Ελλάδα κάποια στιγμή και αυτό είναι μια τεράστια επιβάρυνση για την Ελλάδα αν δει κανείς το συνολικό πληθυσμό της Ελλάδας και το λόγο αυτό προσπαθούμε να υποστηρίξουμε την Ελλάδα και εμείς οι δύο από κοινού υποστηρίζουμε να φτάσουμε σε μια δίκαιη κατανομή των προσφύγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε την Ελλάδα ή στη μοίρα της. Έχουμε και οι δύο τους ίδιους στόχους όσον αφορά την εκπόνηση ενός συστήματος ασύλου στην Ευρώπη και μέχρι το τέλος της Προεδρίας της Μάλτας θα πρέπει να έχει προωθηθεί και θα πρέπει να έχουν γίνει και δικές μας κοινές δράσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε μια στενή συνεργασία στο θέμα της συνθήκης και της σύμβασης Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας. Εδώ τα πράγματα δεν εξελίσσονται τόσο γρήγορα όσο θα θέλαμε, όμως είμαστε σε καλή εξέλιξη και ελπίζουμε ότι βήμα προς βήμα θα προχωρήσουμε καλά. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χθες αποφασίσαμε να προχωρήσουμε και προς αυτή την κατεύθυνση και πιστεύουμε ότι η δραστηριοποίηση του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο είναι μια καλή διαδικασία για να μπορέσει κανείς να καταπολεμήσει τους δουλεμπόρους. Θα ασχοληθούμε με τα θέματα της Κύπρου και το πρόβλημα της Κύπρου. Η Κύπρος είναι ένα θέμα μεγάλης σημασίας. Η Ελλάδα υποστηρίζει την ελληνική πλευρά της Κύπρου. Χθες μιλήσαμε με τον κύριο Αναστασιάδη και νομίζω ότι η Ελλάδα εδώ έχει κάνει μια πολύ σημαντική υποστηρικτική εργασία και οπωσδήποτε θα ασχοληθούμε για το πρόγραμμα της Ελλάδος σε σχέση με την οικονομική κατάσταση. Εδώ όμως δεν είναι ο τόπος όπου λαμβάνονται αποφάσεις, διότι εκεί οι διαβουλεύσεις γίνονται με τις τρεις θεσμούς και με το Eurogroup. Εδώ όμως θα συζητήσουμε για να δούμε πώς εκτιμά ο Έλληνας Πρωθυπουργός την κατάσταση. Δεν είχαμε πάντοτε εύκολες συζητήσεις, όμως οι συζητήσεις μας είναι πάντοτε ειλικρινείς, είναι πάντοτε ανοιχτές και θέλουμε και οι δύο να επιτύχουμε αποτελέσματα και για το λόγο αυτό χαίρομαι που ο Αλέξης σήμερα είναι σε εμάς στη Γερμανία και μπορώ να το χαιρετήσω εδώ και που έχουμε τη δυνατότητα να ανταλλάξουμε απόψεις. Πράγματι, οι συζητήσεις μας δεν ήταν πάντα εύκολες. Θα έλεγα όμως ότι στις δύσκολες στιγμές διαμορφώνονται και σταθερές σχέσεις και έχω την ευκαιρία σήμερα, ξεκινώντας
να πω ότι ευχαριστώ ιδιαίτερα την Καγκελάρη που μου δίνει τη δυνατότητα να βρεθώ σήμερα εδώ και να ανταλλάξουμε σκέψεις. Έχω λοιπόν την ευκαιρία να πω ότι οι σχέσεις μας διακρίνονται για την ευθύτητα και τη σταθερότητά τους. Όπως είχαμε και χθες την ευκαιρία να διαπιστώσουμε, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου διανύουμε μια πολύ κρίσιμη περίοδο για την Ευρώπη αλλά και για την ευρύτερη περιοχή μας. Μια περίοδο που θα έλεγα ότι δοκιμάζει τις δυνατότητές μας να ανταποκριθούμε σε σημαντικές προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας, στους τομείς της οικονομίας, της ασφάλειας και της μετανάστευσης. Μια περίοδος όμως που απαιτεί και ένα νέο όραμα για το μέλλον της Ευρώπης. Και απαιτεί, θα έλεγα, και γενναίες αποφάσεις. Απαιτεί καλή πίστη, συνεργασία, αλληλοεκτίμηση μεταξύ των εταίρων και διαρκή προσπάθεια ώστε παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε να αποφευχθεί περαιτέρω αβεβαιότητα και να γίνουν ουσιαστικά βήματα για να κατοχυρώσουμε τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Κοινός μας στόχος είναι, πιστεύω, να απεγκλωβιστούμε από τις πολλαπλές κρίσεις που αντιμετωπίζουμε, σφυριλατώντας παράλληλα και αυτό το νέο όραμα για την Ευρώπη. Κοινή μας σταθερά είναι η προσήλωσή μας στις δημοκρατικές αξίες και στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Κοινή μας επιδίωξη είναι, νομίζω, μια ισχυρή Ευρώπη που θα συμβάλλει καθοριστικά στην εδραίωση της παγκόσμιας ειρήνης και στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και της συνεργασίας. Αλλά και κοινή μας απειλή είναι η ραγδαία άνοδος των ρατσιστικών ακροδεξιών φωνών στην Ευρώπη, που αποτελεί, θα έλεγα, κοινή απειλή για το ευρωπαϊκό μας μέλλον και πρέπει να αντιμετωπιστεί αποφασιστικά από όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις στην Ευρώπη. Πιστεύω λοιπόν ότι στο ευρύτερο αυτό πλαίσιο θα έχουμε σήμερα την ευκαιρία να συζητήσουμε για τις ευρωτουρκικές σχέσεις, για το κυπριακό, το προσφυγικό, αλλά και για την πορεία της οικονομίας. Με δεδομένο ότι έχουμε εργαστεί εντατικά την προηγούμενη περίοδο για τη δημιουργία μιας δυναμικής, θετικής δυναμικής στις ευρωτουρκικές σχέσεις, θα εξετάσουμε τους τρόπους με τους οποίους θα διατηρήσουμε και θα έχουμε μια καλύτερη εφαρμογή της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, αλλά θα συζητήσουμε και για τις δυσκολίες της σχέσης με την Τουρκία, ιδιαίτερα μετά από το αποτρόπαιο πραξικόπημα του περασμένου Ιουλίου, που από τότε και μετά νομίζω ότι περνάνε μια περίοδο έντασης. Έχω επαναλάβει και θα επαναλάβω και σήμερα τις αρνητικές επιπτώσεις που έχουν η διόγκωση του εθνικισμού στην γειτονική μας χώρα και η αμφισβήτηση της συνθήκης της Λοζάνης. Επαναλαμβάνω σταθερά ότι δεν πρόκειται από την πλευρά της Ελλάδας να ανεχθούμε οποιαδήποτε αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Μόνο επί την βάση του διεθνούς δικαίου και του αμοιβαίου σεβασμού μπορεί να χτιστεί μια στέρεη σχέση εμπιστοσύνης. Ωστόσο, ειδικά σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες στιγμές, θεωρώ ότι πρέπει να προασπίσουμε τους ευρωπαϊκούς και διμερείς επικοινωνίες με την Τουρκία και την επαφή και πολυεπίπεδη συνεργασία μεταξύ των λαών μας. Θέλω να τονίσω ότι η Ελλάδα τάσεται σταθερά υπέρ της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας, αλλά με πλήρη συμμόρφωση από την πλευρά της στα σχετικά κριτήρια. Και τασόμαστε σταθερά υπέρ της πιστής εφαρμογής της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας με εξέβρεση λύσης και για την εξασφάλιση της φιλελευθερωποίησης των θεωρήσεων. Ασφαλώς, όπως επιβεβαιώσαμε και χθες στο Συμβούλιο, το Κυπριακό αποτελεί κεντρική σημασία ζήτημα για το μέλλον της Ευρώπης αλλά και για το μέλλον των ευρωτουρκικών σχέσεων. Ζήτημα για το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει και θα έχει ενεργό ρόλο. Ζήτημα εις το οποίο θα δοκιμαστούν τόσο το βάθος των ευρωτουρκικών σχέσεων όσο και η βούληση της Τουρκίας να υπάρξει μια δίκαιη και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό.
Από πλευράς μας, η θέση μας είναι σαφής. Στηρίζουμε μια δίκαιη και βιώσιμη λύση, χωρίς εγγύησεις, χωρίς κατοχικό στρατό και χωρίς φόβο για κανέναν Κύπριο, είτε Ελληνοκύπριο είτε Τουρκοκύπριο. Μια λύση που θα εξασφαλίζει ότι μια πραγματικά ανεξάρτητη, επανενωμένη, ομοσπονδιακή Κυπριακή Δημοκρατία θα διαδραματίσει τον σημαντικό ρόλο ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα με την Καγκελάριο θα συζητήσουμε εκτενώς για το προσφυγικό, την πολύτιμη συνεργασία μας στο προσφυγικό, για το νέο σχέδιο δράσης που συμφωνήσαμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την επιτάχυνση τόσο των επιστροφών όσο όμως και της μετεγκατάστασης. Θα μιλήσουμε παράλληλα και για το πώς θα στηριχθούν τα νησιά τα ελληνικά, που σήμερα, με δεδομένο το ότι η Βαλκανική Οδός έχει κλείσει, σηκώνουν, παρά τις οικονομικές δυσκολίες, ένα μεγάλο μέρος του βάρους που αναλογεί σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τέλος, σε ό,τι αφορά την πορεία του ελληνικού προγράμματος, θα έχω την ευκαιρία να ενημερώσω την Καγκελάριο για τη θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας, για τη θεαματική υπεραπόδοση των εσόδων και την επιστροφή μετά από αρκετά χρόνια σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Οι προβλέψεις για την ελληνική οικονομία είναι εξαιρετικά θετικές για τον επόμενο χρόνο, όπου αναμένεται ανάπτυξη της τάξης του 2,7%, ενώ για το 2018 αναμένεται ανάπτυξη της τάξης του 3,1%. Όραμά μας, όμως, είναι η ανάπτυξη αυτή να μην αφορά μόνο στατιστικές και αριθμούς, αλλά να επουλώσει τις πληγές της κρίσης και να ανακουφίσει όλους εκείνους που όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια έκαναν τεράστιες θυσίες στο όνομα της Ευρώπης, στο όνομα της οικονομικής σταθερότητας. Αυτό το όραμα της δίκαιης ανάπτυξης προϋποθέτει σχέδιο, επιμονή, υπομονή, αλλά προϋποθέτει και γενναίες αποφάσεις. Γενναίες αποφάσεις από όλους τους εταίρους, ώστε όχι μόνο να μην επιτρέψουμε να ξανακυλήσει η Ελλάδα στην αβεβαιότητα, αλλά να στείλουμε και ένα ισχυρό σήμα στη διεθνή επενδυτική κοινότητα ότι οι θυσίες των Ελλήνων έπιασαν τόπο και ότι η κρίση αποτελεί οριστικά παρελθόν. Με δύο λόγια, ότι η Ελλάδα από μέρος της κρίσης έγινε πια μέρος της λύσης, τόσο σε ό,τι αφορά την οικονομία, όσο όμως σε ό,τι αφορά και την γεωπολιτική σταθερότητα της περιοχής μας. Με αυτές τις σκέψεις, λοιπόν, να ευχαριστήσω και πάλι την Καγκελάριο και να ευχηθώ σε όλους εσάς τους δημοσιογράφους να έχετε καλές γιορτές και ευτυχισμένο τον καινούριο χρόνο, γιατί είχα την τύχη να βρεθώ σε ένα γιορτινό Βερολίνο και αυτό νομίζω είναι ένας καλός ιονός και για τις συζητήσεις μας. Αυτές τις ευχές για καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το νέο έτος και από μένα για όλους σας. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, ολοκληρώθηκαν οι κοινές δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού και της Γερμανίδας Καγκελαρίου. Δεν δέχθηκαν ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους. Πάνε, γιατί αρχίζει, ξεκινά το γεύμα εργασίας.